Πιστεύω ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Mm-hmm. Εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου βλέπει αυτήν την ιστορία, θα έχει βαθύτατα ιδιάσει και θα έχει ζωγραφιστεί στο πρόσωπό του εκείνο το ειρωνικό χαμόγελο σε εκείνους που απίφθινε όταν τον έγλυφαν. Αναφέρεστε σε όσα έγιναν αυτές τις τρεις-τέσσερις μέρες. Βέβαια. Ακόμα και σήμερα, για όνομα του Θεού. Συμφωνείτε, κύριε Παπαγιώνη? Όχι, νιώθετε την υπερβολή? Όχι βέβαια. Αλλά τα όσα έγιναν, κάπου ήταν επόμενο να γίνουν. Και γίνονται κάθε φορά που φεύγει κάποιος άνθρωπος σημαντικός στον χώρο του. Ξεπερνάει το κοινό μέτρο. Ξεπερνάει το κοινό μέτρο. Ακριβώς. Από εκεί πέρα το πολιτικό σκέλος της ιστορίας είναι, θα το δούμε αργότερα. Δεν υπάρχει. Όχι, ένα λεπτό. Είπα κάτι δεν και είπες ότι διαφωνείς. Διαφωνείς ότι τον έβρισαν μέχρι χθες. Και σήμερα λένε τι ωραίος που ήτανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό γίνεται κάθε μα φορά. Μα με το να λέμε αυτή είναι η πραγματικότητα, συγχωρούμε ένα τέτοιο είδος συμπεριφοράς. Τι λέτε, κύριε Βάτη? Θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι για κάποιους από εμάς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που χθάθηκε σήμερα δεν υπήρξε μόνο ο ηγέτης μιας παράταξης, υπήρξε και ένας στενός άνθρωπός μας. Και θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, τον κύριο Καμβίση να σεβαστεί αυτό για το οποίο υπήρξε, αυτό που υπήρξε για μας ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν είπα τίποτα εναντίον του. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Κύριε Ρουμπάτη, δεν είπα τίποτα εναντίον του. Ναι. Μια παρατήρηση κάπου. Δεν είπα τίποτα εναντίον του. Το προσέξατε. Απολύτως τίποτα. Πρέπει να κατηγορήσουμε. Κατελόγησα ευθύνη, με συγχωρείς, Μάκη, στην υποκρισία και την υπερβολή αυτών που είναι ζωντανοί. Δεν είπα για τον Παπανδρέου τίποτα. Και για να μην υπάρξει παρεξήγηση, φαντάζομαι ότι δεν εννοείται αυτούς που μιλούν απόψε. Όχι, για όνομα του Θεού. Όχι, και εγώ πιστεύω και ότι δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε για υπερβολή για αυτόν τον κόσμο που μέρα νύχτα πέρασε από τη Μητρόπολη να σπαστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Για υπερβολή θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, κάποιους δημοσιογράφους, κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όχι όμως την απλό πολίτη.